Γεια σας. Στο σημερινό μάθημα, το οποίο θα είναι συντομότερο από τα άλλα, θα ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο που ονομάζεται πυθό και θα δούμε συγκεκριμένα τις μορφές πυθούς. Δηλαδή, ε, τα διάφορα πεδία εφαρμογής των μεθόδων πυθούς που έχουμε δει σε προηγούμενα μαθήματα. Ε, οι μορφές της πυθούς είναι διάφορες, δεν διδάσκονται όλες. Θα δώσουμε διευκρινήσεις στην πορεία. Λοιπόν, αυτά είναι τα τέσσερα βασικά πεδία εφαρμογής της πυθούς. Ε, Πυθό λοιπόν μπορούμε να συναντήσουμε στο χώρο της διαφήμιση, στο χώρο των δικαστηρίων, ο δικανικό λόγος είναι ο λόγος που αναπτύσσεται ε, μέσα στα δικαστήρια και γενικά στους χώρους όπου ε, πραγματώνεται η νομική διαδικασία. Αυτό ο τομέα δεν διδάσκεται, δεν εξετάζεται στι πανελλαδικές εξετάσει, α το πούμε πιο ολοκληρωμένα. Ε, Επίση, συναντάμε πυθό στον πολιτικό λόγο και τέλος στον επιστημονικό λόγο. Να πούμε εδώ ότι για τον επιστημονικό λόγο έχουμε ήδη κάποια στοιχεία στα μαθήματά μα γιατί έχουμε συναντήσει τα χαρακτηριστικά του ε, εκεί που μιλούσαμε για τι ε, μορφέ για τα είδη του δοκιμίου και είχαμε πει ότι το αποδεικτικό δοκίμιο, ε, έχει χαρακτηριστικά του επιστημονικού λόγου. Θα τα ξαναδούμε στην πορεία. Η τη διαφήμιση, λοιπόν, για αρχή, βλέπουμε εδώ κάποια χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι η διαφήμιση, ε, η διαφήμιση χρησιμοποιεί λόγο τόσο γραπτό, όταν πρόκειται για έντυπη διαφήμιση ή για διαφήμιση που συναντάμε στις οθόνες μας, ε, και φυσικά χρησιμοποιεί και προφορικό λόγο στις διαφημίσεις, της ε, τηλεοπτικές, τέλος πάντων στην ε, μορφή βίντεο, που πάλι μπορούμε να συναντήσουμε σε οποιαδήποτε οθόνη. Χαρακτηριστικά του διαφημιστικού λόγου, τα βλέπετε εδώ με κουκίδες, ε, λεκτικός πληθωρισμός, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούν πολλές και έντονες ε, λέξεις. Πολλά και έντονα επίθετα, πολλά και έντονα ε, επιρρήματα για να υπερτονίσουν την αξία του διαφημιζόμενου. Ε, υπερβολές. Τώρα επιτίδευση, δύσκολη λέξη. Η επιτίδευση ε, έχει να κάνει με την ε, πολύ δουλεμένη ε, έκφραση που επιλέγει προσεκτικά την κάθε λέξη ώστε αυτή να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Λόγο-παίγνια, παιχνίδια του λόγου που στόχο έχουν να εντυπώσουν το μήνυμα της διαφήμισης στο κεφάλι μας, στο μυαλό μας. Ε, σλόγγαν και συνθήματα, συνθηματολογικός ε, λόγος, πάλι για να εντυπωθεί το μήνυμα της διαφήμισης. Και τέλος, ακυριολεξία, χρησιμοποιεί δηλαδή τις λέξεις με ασαφή τρόπο, όχι κυριολεκτικά, δεν εννοούμε απλά τη μεταφορική χρήση του λόγου. Ε, μιλάμε ότι μπορεί να έχει να κάνει με τα λαγοπέρινια που είχαμε πιο πάνω. Να μία λέξη περισσότερο ως παιχνίδισμα, ώστε να μας μείνει ε, το ε, διαφημιζόμενο προϊόν ε, στη μνήμη. Προχωρούμε. Εδώ βλέπουμε τα μέσα πυθού στη διαφήμιση. Πώς πετυχαίνει δηλαδή τα προηγούμενα που είπαμε. Ε, τα προϊόντα που διαφημίζονται είναι συνήθω ε, παρουσιασμένα με αναλυτικό τρόπο. Έχουν μια περιγραφή του αρκετά αναλυτική. Συνειρμό ιδεών, δηλαδή που προσπαθούν μέσα από παιχνίδια του λόγου να μας κάνουν να σκεφτούμε πραγματάκια. Άλλοτε επίκληση στη λογική, άλλοτε επίκληση στο συνέστημα, πολύ συχνά επίκληση στην αυθεντία, δηλαδή και οι τρεις βασικοί τρόποι ε, χρησιμοποιούνται. Η επίκληση στην αυθεντία όμω παρουσιάζει άλλοτε ειδικού αλλά ακόμη πιο συχνά δημοφιλή πρόσωπα. Θα δούμε, α πούμε, διάσημου αθλητέ να διαφημίζουν ε, παρα, πατατάκια, τρόφιμα. Τρόφιμα που στην κανονική του στην αθλητική διατροφή δεν θα τα βάζουν στο στόμα του. Ωστόσο, επειδή εμεί βλέπουμε το διάσημο πρόσωπο, ε, συντοσιάζουμε με το προϊόν και τέλος πάντων μπορεί να παρασυρθούμε να το καταναλώσουμε. Και τέλο. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ο λανθάνων αξιολογικό συλλογισμό. Είναι οι διαφημίσει τύπου οι πετυχημένοι χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν. Οδηγούν αυτό το αυτοκίνητο, πίνουν αυτό το ποτό. Ε, και έτσι ε, ο δέκτη τη διαφήμιση και ενδυνάμει καταναλωτή του προϊόντο αισθάνεται την ανάγκη και αυτό να αισθανθεί πετυχημένο, καταναλώνοντα ή αποκτώντα το συγκεκριμένο προϊόν. Αποκτώντας το αυτοκίνητο των πετυχημένων, πίνοντας το ποτό των πετυχημένων, τρώγοντας το τρόφιμο των πετυχημένων. Πολύ ύπουλος τρόπος ε, να πείσει, ο διαφημιστικός λόγος, αυτός ο λανθάνων αξιολογικός χαρακτηρισμός, αλλά και πάρα πολύ ενδιαφέρον στον τρόπο που χρησιμοποιείται. Αλλάζουμε κατηγορία. Η πειθό στον πολιτικό λόγο, είπαμε τον δικανικό λόγο, τον λόγο των δικαστηρίων, δεν θα το διδάξουμε εδώ συναντάμε με μια πολύ πολύ σημαντική διχοτόμηση του πολιτικού λόγου, μια διαίρεση. Ο πολιτικός λόγος μπορεί να χρησιμοποιεί πειθό και αυτό είναι θεμητό, ότι ο πολιτικός πρέπει να πείσει. Υπάρχει όμως και η αθέμητη πειθό στον πολιτικό λόγο που ονομάζεται προπαγάνδα. Θα δούμε τα χαρακτηριστικά της. Ε, στρατηγική σημαίνει ανεπιθύμητη, ανήθικη, κακοπροαίρετη και θα δούμε τι εννοούμε. Πάμε όμως πρώτα στην θεμητή στρατηγική, στην πυθό την αποδεκτή στον πολιτικό λόγο. Εδώ τώρα, πάλι λεκτικός πληθωρισμός. Ο πολιτικός στο λόγο του φροντίζει να χρησιμοποιεί ε, λέξεις φορτισμένες, πολλές εντυπωσιακές συχνά ε, και να ε, καταχράτε διάφορες συνώνυμες. Εκφράσεις βεβαιωτικές και θαυμαστικές που δίνουν ε, μια αίσθηση σιγουριάς, μια βεβαιότητα. Δηλαδή αβεβαιώνει το κοινό, τον δέξι του. Διατύπωση ιδεοντολογική φροντίζει, δηλαδή να λέει ε, τα πράγματα με τρόπο, ε, πρέποντα, αποδεκτό, χωρίς να προσβάλλει, χωρίς να φύγει ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες ώστε να μην χάνει ψήφους από αυτές τις ομάδες. Ρητορία δηλαδή, λόγια για τα λόγια, για να πείσουν και μόνο. Έντονη συναισθηματική φόρτιση. Πολύ συχνά ε, ο πολιτικός προσπαθεί ε, να συγκινήσει τα πλήθη, τους δέκτες του, ώστε ε, τελικά να τον θεωρήσουν ε, άνθρωπο οικείο τους, να τον αποδεχτούν, να τον στηρίξουν. Και τέλος, εκφοβιστικός λόγος, λόγος δηλαδή που τρομοκρατεί τις μάζες, ε, αναφορές σε επικείμενες, απειλές που θα έρθουν ε, αν δεν επιλέξουμε τον συγκεκριμένο πολιτικό. Λόγος παραπιστικός, θα τον δούμε όμως τον παραπιστικό λόγο, τον παραπλανητικό, δηλαδή στην προπαγάνδα περισσότερο. Και να η προπαγάνδα. Ε, έννοιες που συνήθως έχουν μεγάλο ηθικό βάρος, όταν τι συναντάμε στα λόγια των πολιτικών, πρέπει να είμαστε καχύποπτοι απέναντί του. Όταν δηλαδή οι πολιτικοί χρησιμοποιούν, επικαλούνται μάλλον, την θρησκεία, την πατρίδα, τον λαό, πιθανόν να στεναχωρηθούν κάποιοι, αλλά ε, η χρήση αυτών των όρων συνήθω είναι ύποπτη. Προσπαθούν ε, να αποφύγουν να επιχειρηματολογήσουν, να παρουσιάζουν πραγματικά το έργο που είναι να κάνουν και απλά επικαλούνται. Μεγάλες ιδέες, μεγάλες έννοιες, την πίστη των ε, ανθρώπων ώστε να τους παρασύρουν, να τους ξεγελάσουν. Ε, με αυτόν τον τρόπο οι έννοιες αλλοιώνονται, χάνουν το νόημά τους. Ο εκφοβιστικός λόγος, οι απειλές, ε, είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό και τα επιχειρήματα είναι κυρίως παραπλανητικά, είναι παραπιστικά. Ε, παρουσιάζουν λοιπόν στοιχεία που κυρίως, ξαναλέω, πατούν πάνω σε σημαντικές, σε μεγάλες έννοιες που βαρύνουν σαν σημασία. σημασία μέσα στην ηθική μας, ε, ώστε να αποφύγουν τη χρήση της λογικής, ώστε να αποφύγουν την παρουσίαση των πραγματικών στόχων και έργων τους και ε, εν τέλει να ξεγελάσουν, να παρασύρουν ε, τον λαό. Πάμε τώρα στην πυθό στον επιστημονικό λόγο. Έχουμε το ειδικό βίντεο μάθημα, όπως προείπα, για τα είδη του δοκιμίου και τα χαρακτηριστικά του επιστημονικού λόγου. Ωστόσο θα τα αναφέρουμε και εδώ επιγραμματικά. Ο επιστημονικός λόγος χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, δηλαδή από την προσπάθεια αυτός που εκφέρει τον επιστημονικό λόγο, όχι να πει την άποψή του, αλλά να παρουσιάσει τα πραγματικά δεδομένα, την αλήθεια. Χαρακτηρίζεται επίσης η επιστήμη, ο λόγος της επιστήμης, από παραπομπές. Οτιδήποτε ισχυρίζεται ο επιστήμονας θα μας πει πού το βρήκε, σε ποια βιβλιογραφία, σε ποιο επιστημονικό κείμενο. Το ύφο είναι απρόσωπο, πάλι υποστηρίζοντας την αντικειμενικότητα. Η λειτουργία της γλώσσας είναι αναφορική, είναι κυριολεκτική δηλαδή. Στην επιστήμη θα συναντήσουμε ειδικό λεξιλόγιο, ορολογία τη ίδια τη δηλαδή όρου που σχετίζονται. Σε ένα επιστημονικό κείμενο ιατρικό θα συναντήσουμε ιατρική ορολογία. Ε, σε ένα κείμενο ε, για τη φυσική θα συναντήσουμε ειδικού όρου τη φυσική και πάει λέγοντα. Οι διατυπώσει είναι ακριβεί, ακολουθούνται μέθοδοι αποδεικτικέ, περιγραφέ και δίνονται ερμηνείε για κάθε τι. Ε, είναι ο πιο ολοκληρωμένο και ο πιο εμπεριστατωμένο λόγο, αυτό που δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί, είναι ο πλέον πιστικό λόγο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το μάθημα. Θα βρείτε λίγα πράγματα στην περιγραφή, κυρίω πάνω στη θεωρία του μαθήματο αυτού και φυσικά, όπω πάντα, ένα link για τον προσωπικό μου ιστοχώρο με υλικό που μπορεί να σα φανεί χρήσιμο. Γεια σας.